Λίγες μέρες πριν πραγματοποιήσαμε με απόφαση δεκάδων ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων μια μαζική μαχητική απεργιακή κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση που τσάκισε τα μούτρα από τη μία της σκύλας των μηχανισμών της εργοδοσίας, του κράτους της, των μέσων μαζικής ενημέρωσης που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη, να αποκρύψουν το νέο έγκλημα σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης, να δημιουργήσουν όσους όρους κοινωνικού αυτοματισμού σε βάρος του αγώνα μας. Από την άλλη, τσακίσαμε τα μούτρα της χάριδης, των υπονομευτών και αυτής της μάχης, των απεργοσπαστών, των προδοτών της εργατικής τάξης, των μασκαράδων του κινήματος που μεταμφιέζονται σε εργάτες και μπαινοβγαίνουν στη ΓΕΣΕΕ, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και σε άλλους φορείς. Οι χιλιάδες απεργοί, από άκρη σε άκρη όλης της χώρας, από δεκάδες κλάδους, από εκατοντάδες χώρους δουλειάς, τους έδωσαν την απάντηση που τους έπρεπε. Σήμερα, λοιπόν, και γενικά αυτές τις μέρες συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τη δράση μας. Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι το ταξικό κίνημα, οι πραγματικοί εργάτες, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε κάποιο σπα, κάποιο ξενοδοχείο. Δεν πίνουν καφέ με τη γεννηματά και το πικραμένο. Δεν παίρνουν απλώς το μπάνιο τους, όπως προκλητικά δήλωσε ο ίδιος ο Παναγόπουλος σε δημοσιογράφο που εύλογα ρώτησε για το από πού και ως πού απαγορεύεται η πρόσβαση των δημοσιογράφων στην παροδία που οι ίδιοι εργατοπατέρες βάφτισαν συνέδριο. Σήμερα, οι πραγματικοί εργάτες, τα γνήσια συνδικάτα, λιώνουν σόλες, τρέχουν και οργανώνουν την πάλη τους, κόντρα στο νέο ασφαλιστικό έγκλημα. Σήμερα, τα ταξικά σωματεία και οι δυνάμεις της ΟΓΕ παλεύουν για να πάρουν οι γυναίκες την υπόθεση στα χέρια τους, ως αναπόσπαστο και ζωτικότατο κομμάτι της εργατικής τάξης εν ώψη και της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Σήμερα, οι εργάτες και γενικά ο εργαζόμενος λαός στη Λέσβο, στη Χίο και αλλού προβάλλει αντίσταση στην απόβαση των δυνάμεων καταστολής εναντιώνεται στις φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ συνεχίζουν την πάλη τους για αξιοπρεπή δουλειά, για να μην μετατραπεί ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας ένα ακόμα θύμα για τα κέρδη των λίγων. Σήμερα, οι πραγματικοί εργάτες, οι γνήσιοι φορείς, παίρνουν θέση απέναντι στα εγκλήματα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα στην πολιτική που εινουδού αυτή την περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, κυβερνήσεις διαφόρων αποχρώσεων ακόμα και πριν, ακολουθούσαν, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά γράσο για τις πολεμικές μηχανές των Μακελάκων και μια μεγάλη παγίδα για τον ίδιο τον λαό μας. Με αυτά τα δεδομένα, τι θα περίμενε κανείς, καλοπροαίρετος, από τον τριτοβάθμιο κατά τα άλλα συνδικαλιστικό φορέα που λέγεται ΓΕΣΕΕ, μα φυσικά να απασχοληθεί με όλα αυτά, να βάλει τη δική του σφραγίδα, να γίνει το αποκούμπι όλων των μικρότερων και μεγαλύτερων αγώνων που αφορούν τα προβλήματα και τις ανησυχίες της εργατικής τάξης. Σήμερα όμως βλέπουμε τις δυνάμεις καταστολής πέρα από την απόβαση στα νησιά μας να δημιουργούν μπλόκα και στο καδούρι της Αττικής και να σχηματίζουν κλειούς. Σήμερα βλέπουμε ακροβολισμένους ασφαλίτες σαν ελεύθερους σκοπευτές στην ταράτσα ενός συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Βλέπουμε πραγματικούς εργάτες, εκλεγμένους από εργάτες, να τρώνε πόρτα από το face control που επέβαλε η συνδικαλιστική μαφία όπως τη βάφτισαν οι ίδιοι εργάτες με την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης. Βλέπουμε ενόχους αντιπροσώπους να σηκώνουν τα χεράκια τους και παρόλο που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να νομιμοποιούν, το νομιμοποιούν φυσικά εντός εισαγωγικών, αυτό το όργιο. Και ας μην κραψουρίζουν και ορισμένοι, γιατί τα χεράκια τα σήκωσαν οι συνδικαλιστικοί κολαούζοι και της Πάσχε και της Δάγκε και του ΣΥΡΙΖΑ, της κατά τα άλλα αριστεράς. Και πώς να μην το κάνουν άλλωστε. Ανεξάρτητα με το ποια κογιά βάφουν τα μούτρα τους, ανήκουν στην ίδια παρέα. Σε αυτή την παρέα που χωράει, την χαμογελάτε για τα 300 ευρώ, τα μέλη των ΔΣ σύγματα μεζών, τα εκλεγμένα στελέχη με το ψευδοδέλτιο ενωμένοι επιχειρηματίες, τα διευθυντικά στελέχη μια σειρά επιχειρήσεων. Όλοι αυτοί σήκωσαν τα χεράκια τους και νομιμοποίησαν τους εαυτούς τους. Χαργεντίζονται με την κυβέρνηση, χαϊδεύουν τα γκλόπς που χτυπάνε εργάτες,
αγκαλιάζουν τους μπράβους και τους ασφαλίτες γιατί ένα είναι το μέλημά τους. Να μείνουν γκατζωμένοι στις καρέκλες τους και φυσικά να εξαρχυρώσουν τις επιταγές για την πολύτιμη δουλειά που προσφέρουν, έτσι ώστε να μην μείνει τίποτα όρθιο από τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι και πλειοψηφία. Δεν κατάφεραν όμως και απογοήτευσαν και τα γεννηματά να γεμίσουν μια αίθουσα έστω και για τα μάτια του κόσμου. Και φυσικά εκεί που βρίσκονται δεν τολμούν ούτε την κουρτίνα ενός παραθύρου να τραβήξουν, γιατί από έξω θα δουν πραγματικούς χιλιάδες εργάτες. Ενώνουμε λοιπόν και εμείς τη φωνή μας με αυτούς τους εργάτες, δυναμώνουμε το σύνθημα που λέει «Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών». Σε δύο μέρες, την 5η στις 7 το απόγευμα, θα διαδηλώσουμε για άλλη μια φορά για το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Βρούτσικα Τρούγκαλου. Το ραντεβού μας είναι στο άγαλμα Φιντζέλη. Το ίδιο θα γίνει σε μια σειρά πόλεις της χώρας. Στις 7 του Μάρτη, στις 12 το μεσημέρι, μαζί με τις δυνάμεις της ΟΓΕ θα μετρήσουμε ένα ακόμα βήμα στο δυνάμωμα της δράσης μας ενάντια στην πολλαπλή εκμετάλλευση σε βάρος της γυναίκας του μόχθου μέσα σε αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Ενδιάμεσα, αλλά και μετά από αυτά τα κεντρικά ραντεβού, θα υπάρξουν μια σειρά άλλες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες. Εκεί πρέπει και εκεί θα μετρηθούν οι όποιες πλειοψηφίες. Πρώτα και κύρια, εκεί μπορεί ο εργάτης να δείξει το πραγματικό του μπόι, την πραγματική του δύναμη. Στην πάλη για το μεροκάματο, για τις συνθήκες δουλειάς, για την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών και για το αν στην τελική ο παραγωγός του πλούτου που αρκούνεται αυτό που του αξίζει. Βαράμε τα σφυριά μας εκεί λοιπόν. Συναδέλφους και συνάδελφοι, σήμερα είναι η μέρα που η Παναγόπουλος, Καναγεωργόπουλος, Τσουκιούκης και άλλα κουκούκια υπέγραψαν το συμβόλαιο μέσα από το οποίο κατοχυρώνονται τα ονόματά τους στις σελίδες της ιστορίας που περιλαμβάνονται αυτά του Τσολάκουλου και του Μακρύ και άλλων. Σήμερα λοιπόν και εμείς ανανεώνουμε το συμβόλαιο μέσα από το οποίο έχουμε δεσμευτεί εδώ και χρόνια. Το συμβόλαιο που απλά όταν εκτελεστεί οι εργάτες θα καρπώνονται αυτό που ήδη παράγουν. Το συμβόλαιο που τρομάζει αυτούς και τα αφεντικά τους, γιατί ξέρουν ότι σε αυτή την εξέλιξη οι ίδιοι θα πρέπει να πάρουν τον ρόλο που τους αντιστοιχεί, δηλαδή αυτόν τον ρόλο του παράσιτου. Εγγύηση για αυτό το συμβόλαιο είναι η δύναμη που συμπυκνώνεται και σε ένα ακόμα σημαντικό ουσιαστικότατο σύνθημα και το φωνάζουμε δυνατά, συνάδελφοι. Χωρίς εσένα, γρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά.